Και λέω εμείς στο ΚΚΕ, καλούμε τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τη φτωχή μεσαία αγροτιά να δώσουν εμπιστοσύνη για μια άλλη φορά στο ΚΚΕ. Με σταθερότητα και συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής του ΚΚΕ Κορινθίας καλεί τους πολίτες να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη σε ευρωεκλογές. Σε αυτές τις εκλογές αυτό που κρίνεται είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και του κεφαλαίου ή η αμφισβήτηση. Η ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει αμφισβήτηση της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται σήμερα. Πρέπει να είναι γνωστό σε όλους ότι ό,τι σήμερα περνιέται στο ελληνικό κοινοβούλιο, όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν περάσει πρώτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουν ψηφίσει όλοι σχεδόν το 90% των νόμων αυτών που ψηφίζει και το ελληνικό κοινοβούλιο. Το ΚΚΕ ήταν μόνο που δεν ψήφισε αυτούς τους νόμους που ήταν εις βάρος των εργαζομένων των αγροτών. Είναι καθαρά ότι όλο αυτό το διάστημα ενημέρωσε τον ελληνικό λαό για τα δεινά τα οποία θα συμβούν. Είναι γνωστό επίσης ότι πολύ έγκαιρα είχαμε ενημερώσει ότι αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που μας βάζανε ότι θα φεύγαν τα προϊόντα και τα λοιπά, δεχόμαστε τώρα τις συνέπειες από πρώτο χέρι και δεν χρειάζεται καμία αμφισβήτηση για αυτό. Ξέρουμε ότι πολλοί μας έχουν δικαιώσει, ότι θεωρούν ότι τους έχουμε πει την αλήθεια, είμαστε στην καρδιά τους και ζητάμε αυτή τη στιγμή να μας βάλουν και στο χέρι στην ψήφο. Έναν αρεβόνα ζητούμε, όχι γάμο. Έναν αρεβόνα και να δείξουν εμπιστοσύνη, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι η ψήφο στο ΚΚΕ θα μείνει στο ΚΚΕ. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές, από τους 21 βουλευτές που είχαν εκλεγεί από την ελληνική επικράτεια, πρέπει να είναι γνωστό ότι 9 έχουν ήδη φύγει από τα κόμματά τους. Οι βουλευτές που βγήκαν με το ΚΚΕ μείνανε στο ΚΚΕ. Ψήφος λοιπόν στο ΚΚΕ σημαίνει καλύτερη οργάνωση, μαχητική πορεία και οργάνωση του λαού για να ανταπεξέλθει αυτή την κατάσταση, γιατί όλοι συμφωνούν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό ότι όλη η Ευρώπη δέχθηκε την κοινή αγροτική πολιτική που έβγαλε τους αγρότες στο δρόμο. Είναι γνωστό ότι τα τέμπη, αυτό το έγκλημα που συντελέστηκε, ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης που έχει για το σιδηρόδρομο και τις μεταφορές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό η μείωση του αγροτικού κλήρου στην πατρίδα μας από το 28% που ήταν το 1981 να έχει πέσει κάτω από 8%, με αποτέλεσμα πολλά χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα και παραδοσιακά προϊόντα να ξεκληρίζονται. Ζητάμε λοιπόν από τους εργαζόμενους, ζητάμε από το λαό γενικότερα να δώσουν περισσότερη δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί πραγματικά θα είναι αύριο στο πλευρό τους, θα συντονίσουν, θα οργανώσουν την πάλη τους, γιατί κακά τα ψέματα στην περίοδο την οποία ζούμε σήμερα σε μια οικονομική κρίση που μας μαστίζει η ακρίβεια και τα λοιπά, δεν είναι αποτέλεσμα ότι οι καπιταλιστές δεν έχουν λεφτά για να δώσουν αυξήσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα της κερδοφορίας της μεγάλης που θέλουν να βγάλουν και να αφήνουν τους μισθούς στα τάρταρα και τις συντάξεις κομμένες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ψήφο στο ΚΚΕ για καλύτερες μέρες.